Με τις επιώρες τώρα των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης, αξίζει να δούμε και να στοχαστούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό το κορυφαίο γεγονός της ιστορίας μας για το σημερινό Έλληνα και πώς μπορεί αυτό το γεγονός να αξιοποιηθεί από τον κάθε Έλληνα χωριστά και όλους μαζί για την επανατροφοδότηση της εθνικής μας προοπτικής και των εθνικών μας στόχων. Πολύ κατατοπιστική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ομιλία η οποία θα ακολουθήσει με θέμα «Τα μηνύματα του 21 για τον Έλληνα του 2021». Την ομιλία θα παρουσιάσει η κυρία Κωνσταντινιά Τρίγκα, για την οποία δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια, καθώς η τόσο σημαντικότατη και πολυετή δράση της στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο μιλούν εύγλωτα για αυτήν. Μια σπουδαία πνευματική παρουσία της πόλης μας. Κυρία Τρίγκα, λόγω σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο. Δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και εύχομαι να τα αποκριθώ σε αυτές. Κυρίες και κύριοι, το 2021 αποτελεί μια συμβολική χρονιά για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, καθώς γιορτάζουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης και του αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας. Ο ξεσηκωμός των υπόδρομων Ελλήνων κατά του Οθωμανού δυνάστη υπήρξε το πιο σημαντικό γεγονός στη νεότερη ελληνική ιστορία, διότι έδωσε στο μακραίωνο ελληνικό έθνος ένα κράτος και το εισήγαγε στην οικογένεια των εθνικών κρατών. Αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στην Ευρώπη κατά το 19ο αιώνα και αφετηρία για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ως ομιλήτρια, θα παραλείψω τα ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτά ελπίζω ότι ενημερωθήκατε ή θα ενημερωθείτε μετά το τέλος της γιορτής από το πλούσιο υλικό που είναι αναρτημένο στα στάτ τα οποία βρίσκονται έξω στο φωγέ του συνεδριακού κέντρου. Εγώ θα εστιάσω στα μηνύματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τον αγώνα των προγόνων μας. Σημαντικότερη παρακαταθήκη των αγωνιστών είναι η διαφύλαξη της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε όρθιο τον Ελληνισμό στα μαύρα χρόνια της δουλείας. Διαφύλαξε την εθνική συνείδησή του, καλλιέργησε αγωνιστικό πνεύμα και επηρέασε την τοπική αυτοδιοίκηση. Στάθηκε αληθινή κυβωτός του έθνους. Οι Οθωμανοί, επειδή γνώριζαν τη μεγάλη δύναμη της Ορθοδοξίας, ασκούσαν συστηματικά και μεθοδικά την πολιτική του εξισλαμισμού. Όσοι εξισλαμίζονταν, έχαναν και τη θρησκευτική και την εθνική τους ταυτότητα και μετατρέπονταν σε σκληρούς διώκτες του ελληνισμού. Από την άλλη πλευρά, διδάσκαλοι του γένους, φιλικοί, στρατιωτικοί και πολιτικοί διακατέχονταν από βαθιά θρησκευτικότητα και εκδήλωναν την αγάπη τους στο Θεό σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων τους. Αυτό πιστοποιείται και από τις παρακάτω απόψεις και στάσεις ορισμένων πρωταγωνιστών του αγώνα. Ο Ρήγας ο Φεραίος, ο πρωτεργάτης της Ελληνικής Επανάστασης, στο θούριό του επικαλείται το Θεό και το Σταυρό. Να κάνουμε τον όρκο επάνω στο Σταυρό και ας πούμε από την καρδιά μας ετούτα στο Θεό. Στα ανακριτικά έγγραφα της Αυστριακής αστυνομίας που συνέλαβε το Ρήγα καταγράφεται ότι είχε μαζί του 10 αντίτυπα της Καινής Διαθήκης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, όταν κήρυξε την Επανάσταση στο Ιάσιο της Βλαχίας, σημερινή Ρουμανία, στις 24 Φεβρουαρίου του 1821, κυκλοφόρησε προκηρύξεις που είχαν τον τίτλο «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος». Σύμφωνα με το γέρο του Μοριά, τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη,
Ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την έπαιρνε πίσω. Και ο αυνότερος των πολεμιστών, Μακαριάννης, πολλές φορές έλεγε τα βαρισίματα λόγια χωρίς αρετή και πόνο στην πατρίδα και πίστη στη θρησκεία τους, έθνη δεν υπάρχουν. Για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας, είναι αναγκαίο να αναμορφωθεί κατάλληλα το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να αναβαθμιστούν οι φορείς παιδείας και οι μηχανισμοί παραγωγής πολιτισμού. Ο Κολοκοτρώνης, απευθυνόμενος στους νέους της εποχής του, στην ομιλία που εκφώνησε στην Πνίκα τον Οκτώβριο του 1838, αναφέρει χαρακτηριστικά «Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, η προκοπή σας και η μάθησή σας, να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δι' ατομάτωμό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας και το δικό σας. Και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας». Ο Ρήγας ο Βελεστηλής είχε πει ότι ο δρόμος της ελευθερίας περνά από το δρόμο της γνώσης. Και ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση της απελευθέρωσης του γένους την παιδεία του ελληνισμού. Γι' αυτό και παρακινούσε με θέρμη τους χριστιανούς να ιδρύσουν σχολεία. Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, οι Έλληνες είχαν τα περισσότερα και τα καλύτερα σχολεία από κάθε άλλο χριστιανικό ορθόδοξο λαό της Βαλκανικής. Πολλά από αυτά δημιουργούνταν κατά κανόνα από δωρές απόδημων εμπόρων και από συντεχνίες με τη φροντίδα των κοινοτήτων. Αναμφισβήτητα, η παιδεία υπήρξε ισχυρό όπλο του ελληνισμού στα χρόνια της αυτοκρατορίας, της τουρκοκρατίας, συγγνώμη, και ένας από τους θεμέλιους λίθους της Επανάστασης. Λειτουργήσε ως ασπίδα για το υπόδουλο γένος. Το αφύπνισε. Συντέλεσε στη διατήρηση της εθνικής του ταυτότητας και της γλώσσας. Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του και του χάραξε τον δρόμο προς την ελευθερία. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κασομούλης, με συγχωρείτε, γράφει στα κομμήματά του «Η ελληνική γλώσσα, ο χαρακτήρ και τα έθιμα του ελληνικού λαού, μετά την πτώση του βασιλείου μας, διατηρήθηκαν από την επαγρύπνηση του κλήρου μας και διαφόρων πεπαιδευμένων του έθνους μας». Ο αγώνας του 21 είχε ως κεντρικό σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Καλύτερα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, λέει στο Θούριο ο Ρήγας. Οι Έλληνες με το όραμα της ελευθερίας εξεγέρθηκαν ενάντια σε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και τους φρόνιμους της εποχής. Τόλμησαν να σηκώσουν το ανάστημά τους και να πολεμήσουν ένα σκληρό δυνάστη όταν κάποιοι τους έλεγαν τρελούς και πέτυχαν το ακατόρθωτο. Το μήνυμά τους για ελευθερία είναι επίκαιρο και στην εποχή μας, όσο ποτέ άλλοτε. Και σήμερα οφείλουμε να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να διατηρήσουμε την ελευθερία μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή δεν χρειάζεται, δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αδιάκοπες προσπάθειες. Ο αγώνας για ελευθερία συνεχίζεται στις μέρες μας σε νέες συνθήκες. Είναι αγώνας για την απαλλαγή από ποικίλες μορφές αδικίας, από την απάτη, τις ψευδεστήσεις, το κυνήγι των υλικών αγαθών, τα πάθη μας και τις τάσεις διχασμού με τις ποικίλες μεταλλάξεις της. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν συλλογικό έργο και στηρίχθηκε στην αυτοπάρνηση, αγωνιστικότητα, ανδρεία, αντίσταση, ανιδιοτελή προσφορά και θυσία πολλών επωνύμων και ανωνύμων, στρατιωτικών, πολιτικών, φιλικών, κληρικών, πεπαιδευμένων και το σύνολο του απλού ελληνικού λαού.
Γι' αυτό και εμείς, για να αντιμετωπίσουμε τα ποικίλα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, όπως το φάντασμα του νεοοθωμανισμού που ορθώνεται μπροστά μας, οφείλουμε να υιοθετήσουμε πνεύμα συλλογικότητας, αλληλεγγύης, ενότητας και ομοψυχίας. Να συνενώσουμε και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την προαγωγή και το συμφέρον της πατρίδας. Ο αρχαίος συγγραφέας Πλούταρχος γράφει: «Η δύναμη του ελληνικού έθνους είναι ακαταγόνιστος όταν είναι ηνωμένων και πειθαρχούν. Τύχη δε και καλής διοικήσεως». Πόσο διαφορετικά είναι τα λόγια του. Τα ηρωικά κατορθώματα των αγωνιστών του 21 μπορεί να μας βοηθήσουν να οικοδομήσουμε ως κοινωνία την ήρεμη αυτοπεποίθηση που τόσο μας λείπει. Αυτοπεποίθηση μακριά από κάθε αυτοϋποτίμηση και απαξίωση όσων έχουμε πετύχει. Σεμνή και ήρεμη. Το ιστορικό ορόσημο του 21 θα αναζωογονήσει την εθνική μας αυτογνωσία που είναι τόσο επιβεβλημένη στη ζωφερή εποχή της παγκοσμιοποίησης που ζούμε και θα συνδράμει στη διατήρηση της ταυτότητάς μας, της παράδοσης και του γλωσσικού μας πλούτου. Η Επανάσταση του 1821 δεν υπήρξε μόνο αγώνας για εθνική απελευθέρωση, αλλά και για την υπεράσπιση φιλελεύθερων και δημοκρατικών αξιών. Στα συντάγματά της αποτυπώνεται ξεκάθαρα η έγνοια και η μέρημνα των αγωνιστών για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Γι' αυτό και τα συντάγματα που συνέταξαν θεωρούνται από τα πιο φιλελεύθερα της εποχής και έθεσαν τις βάσεις της πίστης των Ελλήνων σε αυτά. Η Επανάσταση όμως είχε στη διαδρομή της και τα σκοτεινά της σημεία. Η διχόνοια, η ιδιοτέλεια, η αντιζηλία, το πείσμα, ο φθόνος και ο εγωκεντρικισμός δηλητηρίασαν τις σχέσεις των Ελλήνων και τους οδήγησαν σε μεγάλες κλίμακες εσωτερικές συγκρούσεις, οι οποίες πήραν το χαρακτήρα εμφύλιου πολέμου. Αυτός ξεκίνησε το 1824 μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών, συνεχίστηκε το 1825 ανάμεσα στους Πελοποννησίους και τους Στερεοκρατίτες, τα επόμενα χρόνια υπέβοσκε. Αναζωπηρώθηκε μετά το 1830 ως αντιπολίτευση στον Παπαδίστρια, κορυφώθηκε το 1831 μετά την δολοφονία του κυβερνήτη και έληξε με την έλευση του Όφαλα στην Ελλάδα το 1833. Η Επανάσταση πέρασε δύσκολες μέρες και απέμειναν μόνο στην Ανατολική Πελοπόννησο και στα νησιά του Αρθοσαλονικού ορισμένες επαναστατικές αιστείες. Χρειάστηκε τελικά η παρέμβαση των τριών μεγάλων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και η ναυμαχία του Ναυαρίνου του 1827 για να κερδίσουν την ανεξαρτησία μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυτοανακηρυχθούν οι χώρες αυτές σε προστάτηδες δυνάμεις και να θέσουν την ανεξαρτησία της Ελλάδος κάτω από την εγγύησή τους. Αυτό σήμαινε ότι διατηρούσαν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά του νεοκράτους, κάτι που έκαναν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και σε μεγάλο μέρος του 20ου. Ενώ αν οι Έλληνες συνέχιζαν ενωμένοι τον αγώνα για την ανεξαρτησία και δεν ξεσπούσαν σε εμφύλια συγκρούσεις, αυτό θα το είχαμε αποφύγει σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα που ο ελληνισμός δοκιμάζεται σκληρά και πολυπίκυλα και οι φόβοι μας για το μέλλον πολλαπλασιάζονται, είναι όχι αναγκαία, αλλά επιβεβλημένη η επισκόπηση των μεγάλων στιγμών της ιστορίας και η άνθηση δύναμης, αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας. Επιβάλλεται να αφυπνιστούμε ειρηνικά, να ξεφύγουμε από την απαξίωση των σημαντικών
και την αξίωση των ασήμαντων. Να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας με βάση τις αναλύοντες αξίες του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Έχουμε υποχρέωση να δούμε και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να προχωρήσουμε ενωμένοι με σχέδιο και όραμα. Να ηγεθούμε όποιο και αν είναι το κόστος και να θυμίσουμε στον εαυτό μας και στη νέα γενιά ότι είμαστε παιδιά όλων εκείνων των επώνυμων και ανώνυμων εγωνιστών του 21. Ας το πούμε κι εμείς μαζί με το γέρο του Μωριά και στο πιστέψουμε. Σε εμάς απομένει να ισιάξουμε και να στολίσουμε τον τόπο με θεμέλια της πολιτείας, την ομόνοια, τη θρησκεία, τη φρόνημον ελευθερία, τη γνώση. Σας ευχαριστώ πολύ.